Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα διαθέσω ένα λεπτό από το χρόνο για να απαντήσω στο προσωπικό το οποίο ελέγχθη προηγουμένως. Από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, συνήθως τα αγνοώ αυτά, δεν δίνω και πολύ σημασία, αλλά υπάρχει κάποιο πράγμα που θα ήθελα να σχολιάσω, επειδή αφορά και την νομική μου ιδιότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ το τεκμήριο αθωότητος το σέβομαι απολύτως για όλους. Προφανώς και επί της αρχής. Εδώ όμως είναι λίγο περίεργο να υπάρχει τέτοιο ζήτημα όταν ο ίδιος αρχηγός Χρυσής Αυγής στην διαδικασία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του θανάτου τουλάχιστον του Παύλου Φίσα, αν δεν απατώμαι. Κατά συνέπεια, αποδοχή πολιτικής ευθύνης δολοφονίας, τι απόκληση έχει από την ηθική αυτουργία για να καταλάβουμε, για να συνεννοηθούμε λίγο. Τι έννοια έχει η πολιτική ευθύνη επί δολοφονίας από στέλεχος της Χρυσής Αυγής, αυτό δεν αμφισβητείται. Και επίσης θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, για να λείπουν οι ψευδεπίγραφες επιγραφές. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι εθνικιστικό κόμμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τουλάχιστον στον πυρήνα. Μπορεί να υπάρχουν στελέχοι, ίσως κάποιοι βουλευτές, που να ανήκουν σε αυτό, αλλά η Χρυσή Αυγή ως Χρυσή Αυγή, ο πυρήνα της, δεν είναι εθνικιστικός. Είναι ναζιστικός. Έχει τεράστια διαφορά. Άλλο ναζιστές, άλλο εθνικιστές. Πάντοτε ομνίουν στον Αδόλφο Χίτλερ. Υπάρχουν φωτογραφίες με τους αγγελωτούς σταυρούς. Υπάρχουν νεκρολογίες για τον Αδόλφο Χίτλερ από στελέχη της Χρυσής Αυγής. Τι εθνικιστές και πράσινα άλογα μας λένε εδώ πέρα. Απόλυτοι ναζιστές είναι. Ναζιστές του εσχίστου είδους. Αυτό είναι. Τελεία. Να τα αφήσουμε τα υπερεθνικιστών κτλ. Κτλ. Να τα πουλάμε πουθενά αλλού. Έρχομαι τώρα, κύριε Υπουργέ, στο θέμα του νομοθετήματος. Αφού όμως παρατηρήσω πριν ότι δεν κάνατε καμία αναφορά σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σκρέκας, ο επιμελής εισηγητής μας, για το ζήτημα στο μάτι. Και δεν σας αναφέρω για το ποινικό κομμάτι, διότι το ποινικό κομμάτι αφορά τη δικαιοσύνη. Όμως το εισαγγελικό πόρισμα δημιουργεί ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Και εσείς εδώ, κύριε Υπουργέ, εκπροσωπείτε την κυβέρνηση, όχι μόνο το Υπουργείο σας. Εδώ υπάρχει ένα εισαγγελικό. Εάν θέλουμε να αρχίσουμε, όταν αφού τοποθετήθηκε ο εισηγητής μας, δεν θεωρείτε ότι είναι λογικό αυτός που εκπροσωπεί την κυβέρνηση να απαντήσει. Το ζήτημα στο μάτι έχει μια τεράστια σημασία, διότι αναδεικνύει πλήρως τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για το θάνατο 100 ανθρώπων, τις οποίες όχι μόνο η κυβέρνηση δεν ανέλαβε δια των παρετήσεων των συγκεκριμένων στελεχών αμέσως μετά την τραγωδία, αλλά προσπάθησε να συγκαλύψει, θυμίζω δήλωση, δύο ή τρεις μέρες μετά την απίστευτη τη τραγωδία, υπουργού, ο οποίος είπε, μα δεν καταλαβαίνω ότι κάναμε λάθος, εάν βρισκόμουν στην ίδια θέση θα έκανα ακριβώς τα ίδια πάλι. Χωρίς να απολυθεί από τον Πρωθυπουργό μετά από αυτή τη δήλωση, που σημαίνει την απόλυτη αποδοχή, κύριε Υπουργέ, από τον Πρωθυπουργό, της ενιαίας κυβερνητικής ευθύνης για αυτή τη τραγωδία. Το μεν λοιπόν ποινικό θα το βρουν τα δικαστήρια, το πολιτικό όμως που συνιστά αφενός μεν την επιλογή των στελεχών. Θυμίζω ότι ο κατεξοχήν αρμόδιος για τον συντανισμό, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ήταν άτομο το οποίο είχε κριθεί ακατάλληλο από προηγούμενη κυβέρνηση, από τη δική μου υπουργία, να αναλάβει θέση ακόμη και υποστρατήγου. Αυτός ο οποίος λοιπόν δεν εκρίθη κατάλληλος για υποστράτηγος, εκρίθη από εσάς κατάλληλος για αρχιστράτηγος. Και επί της αρχιστρατηγίας του επιλεγέντος αρχιστρατήγου, χάσαμε 100 ανθρώπους. Και δεν υφίστανται πολιτική ευθύνη. Δεν υφίσταται ανάγκη να λεχθεί, εν πάση περιπτώσει, κάτι. Η συγγνώμη είναι το ελάχιστο, δεν αρκεί εδώ, αλλά ούτε αυτή ελέγχθη. Μην πω για τα απίστευτα τώρα του Πρωθυπουργού που εμφανιζόταν τότε να ρωτάει τι ώρα θα πετάξουν τα αεροπλάνα, όταν είχαμε ήδη τους 100 νεκρούς και διάφορα άλλα κομικοτραγικά. Ανέμενα λοιπόν από εσάς να τοποθετηθείτε. Έρχομαι κατ' ελάχιστο να τοποθετηθείτε. Το μάτι δεν είναι κάτι που θα περάσει και θα ξεχαστεί όπως η κυβέρνηση επιδιώκει. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα. Αποτελεί δικαιοσύνη για τη μνήμη των 100 νεκρών, να υπάρξει πλήρης διελεύκανση. Και το λέω αυτό με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη τους και γι' αυτό και οι τόνοι πρέπει να είναι χαμηλοί, γιατί σεβόμαστε τη μνήμη αυτών που χάθηκαν. Αλλά δεν μπορούμε, στο όνομα του σεβασμού για τη μνήμη αυτών που χάθηκαν, να αφήνουμε την κυβέρνηση να παριστάνει ότι το ζήτημα δεν υφίσταται. Αυτό συνιστά πρόκληση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έρχομαι τώρα στο νομοθέτημα. Κύριε Σταθάκη, αν μου επιτρέπετε με το θάρρος της όχι μακράς νοημίας μας, αλλά της νομίζω καλής μας σχετικά σχέσης, μια ενδυματολογική παρατήρηση, βλέπω ότι σιγά σιγά
εγκαταλείπεται αυτό το οποίο ονομάζεται στυλ τσακαλώτου, μου επιτρέπετε να το ονομάσω εγώ, και προσυδειάζεται περισσότερο στην ένδυση τραπεζικού στελέχους. Όμως το νομοθέτημα, εσείς λοιπόν κατ' εικόνα, έρχεστε πιο κοντά σε εμάς. Όμως το νομοθετικό σας έργο δεν έρχεται πιο κοντά, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νομοθέτημα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, επί της ουσίας και επί του, τοποθετήθηκε απολύτως ο εισηγητής μας, ο κύριος Κρέκας. Θα σας πω, διαβάζοντάς το, είναι απολύτως ένα νομοθέτημα αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, διαδικασία. Επίγον. Γιατί επίγον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί επίγον, κύριε Υπουργέ? Θέλετε να μου πείτε ένα πράγμα εδώ το οποίο να συνιστά επίγον με την κυριολεξία του όρου? Κάτι δηλαδή το οποίο για να εξεταστεί πρέπει η Βουλή να φύγει από την ορθή διαδικασία χρόνου και να το συζητήσει ξαφνικά και γρήγορα? Δεν είναι καθαρχήν καν ένα νομοθέτημα. Πάμε τώρα στο ζήτημα το νομοτεχνικό της διάθρωσης. Ακούτε, κύριε συνάδελ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καταρχήν το επίγον έχει 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η αναμόρφωση του πλαισίου για την εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού. Υποτίθεται ότι αυτό είναι και επικεφαλίδα και αυτό συζητάμε. Το υπόλοιπο είναι και άλλες διατάξεις εδώ. Υπάρχει όμως, αυτό είναι, θα μου πει, το νομοθέτημα? Όχι. Υπάρχει δεύτερο μέρος. Τι είναι το δεύτερο μέρος? Η σύσταση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εδώ είμαστε στη στέρεη σιριζαϊκή παράδοση. Φτιάχνουμε άλλο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Υποτίθεται ότι είχαμε συμφωνήσει ότι πρέπει να περιορίσουμε τις δαπάνες του κράτους κτλ. Εμείς όμως έχετε φτιάξει περίπου 67, νομίζω, νομικά πρόσωπα αυτό το διάστημα. Αυτό πρέπει να είναι 68, πιθανό να κάνω λάθος, ένα ή δύο πάνω ή κάτω. Ελπίζω να μην προλάβετε να τα εκατοστήσετε. Αναφέρομαι στα νομικά πρόσωπα που φτιάχνετε. Μέρος τρίτο. Εδώ ερχόμαστε σε άλλο θέμα. Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ερχόμαστε και στο τέταρτο. Τροποποιήσεις. Το τέταρτο όμως πάρει κατά την απόλυτα γνήσια σιριζαϊκή παράδοση, που σημαίνει ότι τίποτα δεν σχετίζεται με οτιδήποτε. Υποδιαιρείται σε άλλα 4 μέρη. Δηλαδή έχουμε 4 θέματα στο νομοθέτημα και στο το τέταρτο, το επίγον νομοθέτημα, άλλα 4. Το πρώτο είναι το κτηματολόγιο. Και αυτό, πάρα πολύ επίγον ζήτημα, έπρεπε να πάει με ειδική διαδικασία. Το δεύτερο είναι διατάξεις για την πολεοδομική νομοθεσία. Μετά υπάρχει και κάτι άλλο για τα ενεργειακά θέματα. Και κεφάλαιο τέταρτο, υπάρχουν κάποιες διατάξεις για το Υπουργείο Περιβάλλον, το οποίο, αν αγαπάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προβλέπει και εγκαταστάσεις κέντρων για τη φιλοξενία και περίθαλψη αγρίων ζώων. Αυτό είναι στο νομοθέτημα για την γεωθερμία, κύριε Υπουργέ. Επειδή κάθε σιριζαϊκή σαλάτα πρέπει να έχει και την κάπαρη, υπάρχει το απαραίτητο. Το απαραίτητο τι είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Οι διορισμοί. Διότι σας παρακαλώ, κοιτάξτε πίσω όλα τα νομοθετήματά σας. Δεν υπάρχει ένα νομοθέτημά σας το οποίο κάπου κρυμμένο μέσα να μην έχει διάταξη διορισμού ή ευνοιοκρατίας υπέρ κάποιας ομάδας. Αυτός είναι ο τρόπος νομοθεσίας επί 4 χρόνια. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? 79 άτομα, εκτός ΑΣΕΠ βέβαια, μακριά το ΑΣΕΠ, ιστορική κατάκτηση αυτής της χώρας για να φύγουμε από το ρουσφέτι το ΑΣΕΠ, όχι επί δικής μας κυβερνήσεως, για να είμαστε ειλικρινείς, νομοθέτημα του Μακαρίτη, του Πεπονή, για να αποδεικνύεται και δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι επωνόματι της αξιοκρατίας και της επιβολής ήρθε στην εξουσία, μακριά το ΑΣΕΠ, από Διοπομπαίο. Έχουμε εδώ 79 άτομα στη ΡΑΕ, 25 στη ΔΑΠΕΕΠ και 30 προσλήψεις στην Αριάδνη. Νόμιμες, παράνομες. Έρχεται η επιστημονική μέσα στην ρουσφετολογία σας, παρανομείτε κιόλα, κύριε Υπουργέ. Έρχεται η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και σας λέει ότι είναι ανακόλουθο με το Προεδρικό Διάταγμα 164 του 2004 και σας λέει ακόμα ότι δεν προσδιορίζεται χρόνο απασχόλησης, που είναι υποχρεωτικό. Κατά συνέπεια, λοιπόν, και ρουσφέτη και εκτός ΑΣΕΠ και παράνομο, εν ονόματι της ακριοκρατίας. Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν φτάνει αυτό. Για να είναι ένα νομοθέτημα, πραγματικό νομοθέτημα ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να υπάρχει και η παραδοξολογία. Και αναφέρομαι, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το περίεργο 80Ε του νόμου, τροποποιεί το νόμο 4001 του 2011, που τι λέει? Λέει ένα απίστευτο πράγμα. Κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που έχει στην κυριότητά της δίκτυο διανομής φυσικού αερίου δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του παρόντος. Έρχεται δηλαδή ο νομοθέτης και τι λέει?
ότι δεν επιτρέπεται να απογραφεί σε κάποιον να συμμορφωθεί με την νομιμότητα. Και αυτό έρχεται, είναι διάταξη που έχετε στο Εθνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μπορείτε να μου πείτε παρεπιπτόντως τι λέει αυτό, έτσι από νομική περιέργεια. Όταν πηγαίνουμε στις νομικές σχολές τα χρόνια που έρχονται και θα μιλάμε για αυτή την περίοδο και την παραδοξολογία της και την κακή της νομοθέτηση και την ρουσφετολογική της νομοθέτηση, να εξηγούμε και αυτό σαν παράδειγμα περιέργου νομοθετήσεως που ο νομοθέτης λέει ότι απαγορεύεται να μην προβλέπεται η υπαγωγή στον νόμο. Τι είναι αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Βέβαια, η γενική παραδοξολογία, κύριε Υπουργέ, δεν έχει τέλος. Ήρθατε εδώ και μας είπατε ότι βεβαίως η αρχή σας είναι το 51% των εταιριών, των δικτύων, να παραμένει στο δημόσιο. Μας το είπατε αυτό. Με τι δάσφα τι κάνατε? Το 66, αυτές οι εξηγήσεις που είπατε, τι τάχα, μα μου σου, του ψου, αφού είχατε διακόψει τη διαγωνιστική διαδικασία, μπορούσατε να την ξεκινήσετε από την αρχή, μπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλετε. Για να καταλάβω, είναι δυνατόν να έρχεστε εδώ και να μας λέτε από τη μία τόνα και από την άλλη να έχετε κάνει τ' άλλο, και αυτά να τα παίρνουμε και στα σοβαρά, και μάλιστα σε ένα νομοθέτημα το οποίο σας το περιέγραψα και νομίζω με ακρίβεια και χωρίς κανένα φανατισμό και χωρίς ένταση. Τελειώνω με το θέμα της διασύνδεσης της Κρήτης. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας τα πει και ο εισηγητής μας στη δευτερολογία του. Κύριε Υπουργέ, εμείς δεν μπαίνουμε στα θέματα, εσείς θα διαχειρίζετε, εσείς θα η εκτελεστική εξουσία. Εμείς είμαστε η νομοθετική εξουσία και έχουμε ελεγκτικό έργο. Εμείς τι ζητάμε? Πρώτον, να γίνει κατά το φθηνότερο τρόπο, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή μιλάμε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, να γίνει. Έτσι, γιατί και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Το δεύτερο, να γίνει δηλαδή στη διάρκεια της ζωής μας, όχι στο υπερπέραν. Να γίνει φθηνά, δηλαδή με ένα λογικό κόστος. Να χρηματοδοτηθεί το έργο από πόρους εξωελληνικούς, δηλαδή να μην ματώσει ο ελληνικός προϋπολογισμός, κύριε Υπουργέ, να μην χαθούν πόροι. Και επίσης να μην υπάρξουν πρόστιμα. Η δική σας υποχρέωση απέναντι στην εθνική αντιπροσωπεία είναι να έρθετε να της πείτε ότι εγώ με αυτό που κάνω πληρούνται 1, 2, 3, 4, τελεία και παύλα. Εσείς έχετε την ευθύνη, θα κριθείτε γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω, ξαναλέω, επί των ρυθμίσεων θα υπάρξει δευτερολογία του εισηγητή μας, του κυρίου Σκρέκα. Σας προσπάθησα, πέραν των γενικών θεμάτων, να σας δείξω για λίγο γιατί η χώρα βρίσκεται ακόμα σε πλαίσιο κρίσης. Το νομοθέτημα αυτό, νομοθέτημα που ορισμένες διατάξεις του θα μπορούσαν να θεωρηθούν καλών προθέσεων και θα μπορούσαμε να τις συζητήσουμε και μερικές θα μπορούσαμε και να τις ψηφίσουμε, στο σύνολό του δημιουργεί, κύριε Σταθάκη, αυτή την εικόνα που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ σε πρώτη εκδοχή και ΣΥΡΙΖΑ ΣΚΕΤΟ τώρα όλο αυτό το καιρό. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερος ευχάριστο, πρέπει να σας πω, για μας. Δεν νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ιδιαίτερος ευχάριστο για σας και σε προσωπικό επίπεδο, βέβαια, ευχόμαστε σε όλους σας πάντοτε όλα να πηγαίνουν καλά. Αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερος ευχάριστο είναι ότι αυτή η περίοδος σε λίγες εβδομάδες με το καλό έρχεται στο τέλος της. Θα αναλάβει μια άλλη κυβέρνηση, η οποία με σοβαρότητα απέναντι στα πράγματα θα τα φτιάξει, θα τα φέρει στα ίσια. Σας ευχαριστώ πολύ.